Καλημέρα σας. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα το οποίο συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Εφόσον βλέπετε ότι υπάρχει κόσμος που ανυπομονεί να κάνει την τρίτη δόση, έχω ακούσει και καθηγητές και επιστήμονες να λένε ότι θα μπορούσε να ανοίξει λίγο νωρίτερα. Γιατί δεν την ανοίγετε την πλατφόρμα για αυτούς που θέλουν λίγο νωρίτερα να πάμε να εμβολιαστούμε? Γιατί υπάρχουν οδηγίες και οι οδηγίες είναι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι, ναι, αλλά θα έλεγε κάποιος ότι εφόσον εγώ τώρα στο εξάμηνο δεν έχω την επιθυμητή ανοσία, γιατί δεν με προφυλάσσετε, γιατί δεν μου ανοίγετε την πλατφόρμα προκειμένου να έχω, να κάνω την αναμνηστική δόση? Στην ιατρική και στην επιστήμη, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έρχεται και λέει ότι η πλατφόρμα ανοίγει στους 6 μήνες. Και αυτό γίνεται γιατί έχει εκτιμήσει κάποια δεδομένα. Είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιος έχει πονοκέφαλο, παίρνει ένα παυσίμωνο, πρέπει να πάρει το άλλο στις 8 ώρες. Ναι, και του λέμε πάρτε και λίγο νωρίτερα. Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουν τα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή στους 6 μήνες. Και η χώρα μας είναι και από τις πιο προωθημένες σε σχέση με την αναμνηστική δόση. Αν θέλετε να το δούμε, υπάρχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Τώρα μπαίνουν, είχαν μέχρι και πριν λίγες μέρες, είχαν ανοίξει την αναμνηστική δόση μόνο για τις ηλικίες άνω των 65 ή 70 ετών. Mm-hmm. Έτσι, η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που άνοιξε την αναμνηστική δόση, από τους 18 και άνω. Άρα είναι από τις πιο προωθημένες εθνικές επιτροπές. Τώρα όμως θα ρωτήσω, γιατί νωρίτερα στην εκπομπή, στον Νίκο Ρογκάκο και στον Παναγιώτη Στάθη και την Ιρό Ράντο, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι μπορεί να ανοίξει και από τους 4 μήνες και μετά. Και πρέπει να σας ρωτήσω. Πολύ ξεκάθαρα, η Εθνική Επιτροπή, υπάρχουν όργανα σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, και τα όργανα αποτελούνται από επιστήμονες και οι επιστήμονες είναι και οι πιο ειδικοί του είδους. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξέτασε και αυτή τη στιγμή λέει το εξάμηνο. Αν υπάρξουν νέα δεδομένα, γιατί τώρα αρχίζει να πέφτει η αναμνηστική δόση, θα μαζεύεται περισσότερο, και αυτό χρειαστεί να αλλάξει, θα αλλάξει. Αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και τα όργανα της πολιτείας λένε πότε θα πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν είναι από άλλους επιστήμονες, οι οποίες είναι εντός ή εκτός της επιτροπής, έτσι. Mm-hmm. Και ορισμένες φορές μπορεί να εκφράζουν προσωπικές απόψεις, είναι σεβαστές, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι αυτή που καθορίζει. Αλήθεια, γιατί φτιάχνετε άλλη μία επιτροπή? Γνωρίζουμε όλο αυτόν τον καιρό, δύο χρόνια κοντά τώρα, ότι υπήρχε αυτή η επιτροπή των 27, που εμείς την λέγαμε κάποτε και Εθνική Επιτροπή, τη λέγαμε Επιτροπή Ειδικών Ημοξιολόγων, κάπως τη λέγαμε διαρκώς αυτή η επιτροπή ίδια. Τώρα φτιάχνετε και μια άλλη. Γι' αυτό είναι ένα σχέδιο που υπήρχε ήδη ψηφισμένο και είναι το καινούργιο πρόγραμμα Δοξιάδης της Δημόσιας Υγείας. Και οι δύο επιτροπές που υπάρχουν, η Επιτροπή Εμπειρογνωμών που την γνωρίσαμε στον κορονοϊό και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που έχει και μεγάλη ιστορία και όλα αυτά. Αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα συνεχίσουν να επιτελούν το ρόλο που έχουν και αυτή τη στιγμή. Να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή ακούμε το όνομα του Σωτήρη Τσιόδρα, ακριβώς γι' αυτό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν θα έχει να κάνει με τον COVID. Σωστά το λέω? Ναι, είναι Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Είναι στο αρχικό σχέδιο Δοξιάδης που ψηφίστηκε τις μέρες του COVID. Γιατί ακούμε το όνομα Σωτήρης Τσιόδρας και το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν εκεί, ας πούμε. Όχι, είναι Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Οι άλλες επιτροπές που υπάρχουν για τον κορονοϊό, όπως τις έχουμε γνωρίσει τώρα 18 μήνες, συνεχίζουν να υπάρχουν. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού καταρχήν ήταν και πριν την πανδημία. Ερώτηση άλλη. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και λέει διαρκώς, ακόμα και προχθές, αποκλείεται να κάνουμε lockdown, δεν θα κάνουμε lockdown, όταν βλέπουμε χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, δεν λέμε ότι είναι πιο προχωρημένες απαραίτητα στον εμβολιασμό, μπορεί και να μην είναι όπως η Αυστρία. Όμως είναι σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, εταίρημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε lockdown τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα. Βάει και σκέφτονται κάτι σωστά, και τα Χριστούγεννα μπορεί να γίνει χειρότερη κατάσταση, πιο δύσκολη για προφανείς λόγους. Η κάθε χώρα εκτιμά τα συγκεκριμένα δεδομένα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα ποσοστά εμβολιασμού. Έχουμε υψηλά κρούσματα εδώ και αρκετό καιρό, που είναι και νωρίτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και διαχειριζόμαστε, έστω και με δυσκολία, μια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποκλείεται lockdown, το αποκλείεται πραγματικά? Ότι μπορούμε τώρα να πούμε ότι αποκλείεται να γίνει το Γενάρη, το Φλεβάρι, αποκλείεται γενικώς? Η πρόθεση είναι να μην γίνει lockdown, έτσι, γιατί και το lockdown έχει τις δικές του παρενέργειες. Πάμε λίγο στους εμβολιασμούς να δούμε, γιατί έχουν αυξηθεί τα ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μια σημαντική αύξηση των ραντεβού τις τελευταίες 15 μέρες, μπορούμε να πούμε, και στα ραντεβού και της πρώτης δόσης και της αναμνηστικής δόσης. Αυτό μέχρι στιγμής συνεχίζεται, γιατί το στίχημα είναι αυτό, είναι να κρατηθεί και κυρίως να κρατηθούν τα ραντεβού πρώτης δόσης. Ακινούμαστε περίπου στις 20.000 ραντεβού νέα την ημέρα. Αυτό σημαίνει ανά 4-5 μέρες κάπου παίρνουμε 1% στο γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το στοίχημα είναι να συνεχίσει. Οι αναμνηστικές δόσεις πάνε καλά. Δηλαδή, ακόμη και χθες είχαμε 85.000 νέα ραντεβού αναμνηστικής δόσης.
Δεν θεωρώ ότι οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναμνηστικής δόσης θα εμβολιαστεί. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάνει το εμβόλιο τους, καταλαβαίνουν τη σημασία να πούν για την αναμνηστική δόση και θα... Σε μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την πρώτη δόση, νόσησαν μετά, λέω, και δεν έκαναν τη δεύτερη, δεν έχει παρέλθει το διάστημα, αλλά είναι στην ηλικιακή ομάδα που τους έχετε δώσει τον ένα μήνα για την αναμνηστική. Για την τρίτη, λέω, δόση. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι τα ερωτήματα των ανθρώπων που μας στέλνουν μηνύματα. Ναι, ειδικά στην περίπτωση της νόσησης, τη Δευτέρα που είναι η ενημέρωση, γιατί είναι πολλές υποπεριπτώσεις, αλλά είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις κάνουν κανονικά και την αναμνηστική δόση. Ακόμη και αν υπάρχει νόσηση. Αλλά θα το ανακοινώσουμε όλες τις περιπτώσεις τη Δευτέρα συγκεκριμένα. Άρα στους φίλους που ρωτάνε, περιμένουμε τη Δευτέρα να έχουμε. Τη Δευτέρα, αλλά η γενικότερη αντίληψη για να γνωρίζουμε είναι ότι ακόμη και κάποιος αν έχει νοσήσει, έχει κάνει μία δόση, θα κάνει και αναμνηστική στη συνέχεια. Ναι, γιατί νοσεί τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί έχει ανέβει το ποσοστό του κόσμου που νοσεί λόγω του στελέχους, ενώ έχει κάνει το εμβόλιο, είναι και αυτό ένα ερώτημα που το ακούτε καθημερινά, φαντάζομαι. Ναι, καταρχήν έχουμε. Το στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό και δεν καλύπτει από την σχεδόν πλήρη κάλυψη που είχαμε στην αρχή του εμβολίου. Ναι. Καλύπτεται η μετάλλαξη, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Τα εμβόλια αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτή τη στιγμή και των 4 εταιριών που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα καλύπτουν την μετάλλαξη Δέλτα. Σε τι ποσοστό? Μπορεί να είναι σε ένα ποσοστό. Αν είναι ανάλογα με την εταιρεία, μην μπλέξουμε με αριθμούς στον πληθυσμό. Είναι ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 70% σχεδόν σε όλες τις εταιρείες. Και αυτό φαίνεται και από τη δική μας τη χώρα, από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Είναι μια προστασία η οποία είναι ικανοποιητική. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι εμβολιασμένος και νοσεί. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι εμβολιασμένος και νοσηλεύεται. Απολύτως φυσιολογικό. Είναι εξαιρετικά μικρότερο το ποσοστό. Φανταστείτε, οι δεξαμενοί των εμβολιασμένων είναι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, δεν τίθεται θέμα. Είναι πολλαπλάσια προστασία που μας δίνει το εμβόλιο σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος. Σε ό,τι αφορά στη μετάδοση του ιού. Ναι, και στη μετάδοση του ιού είναι λιγότερο και στο πώς νοσεί ο καθένας. Νομίζω ότι έχει σημασία να το έχει σημασία, αλλά ορισμένες φορές και η πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτά, το εμβόλιο προστατεύει. Και προστατεύει πολλαπλάσια και αυτό φαίνεται. Έτσι, από τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί και στις νοσηλίες και στην εντατική και στους θανάτους. Εντάξει, και στη δική μας χώρα και στις υπόλοιπες χώρες. Αν, δηλαδή, και εκεί, σε αυτή τη ζυγαριά θα πρέπει να μπαίνει το εμβόλιο. Αν σε προστατεύει κάτι 20-30 φορές περισσότερο, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για να εμβολιαστείς. Θεωρείτε δηλαδή ότι και χώρες όπως η Πορτογαλία, που τελευταία μας προβληματίζει, γιατί ενώ έχει πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, πάνω από 85%, ακόμα 85% μέσο όρο στο γενικό πληθυσμό. Και εκεί όμως κάνει κρούσματα, και εκεί αυξάνονται τα κρούσματα. Ναι, και βλέπουμε στην Πορτογαλία που έχει πολύ καλά ποσοστά, ειδικά στις ηλικιακές ομάδες που είναι πιο ευάλωτος και ευφαθής στον κορονοϊό, ότι δεν έχει την αντίστοιχη πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η διαφορά που βλέπουμε στις χώρες που έχουν επιτύχει να έχουν υψηλά ποσοστά στις ηλικίες άνω των 60-65, ότι έχουν χαμηλότερη πίεση στο σύστημα. Αυτό είναι το κέρδος της. Ναι. Η χνηλάτιση, όταν είναι όλα ανοιχτά όπως είναι τώρα, που δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Δεν κλείνονται οι άνθρωποι μέσα όταν ο διπλανός και το γενικό του πρόσωπο νοσήσει, εφόσον είναι εμβολιασμένα, από ό,τι ξέρω. Η χνηλάτιση έχει νόημα, γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται η χνηλάτιση, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν φτάνει σε πάρα πολλές χιλιάδες κρούσματα, είναι και πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά να κάνεις την χνηλάτιση και δεν έχει και τόσο νόημα. Άρα είναι και σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες της δημόσιας υγείας όσον αφορά αν έχουμε έρθει σε επαφή με κρούσμα, ειδικά αν είμαστε ανεμβολίαστοι, έτσι. Να πάμε λίγο στους εμβολιασμούς στα παιδιά, πώς προχωρά αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ στη χώρα μας, για τις νεαρότερες ηλικίες, 5 έως 12. 5 έως 11, ναι. 5 έως 11 και για τους εμβολιασμούς κατοίκων για την τρίτη δόση για τους ηλικιωμένους που δεν έχει ανοίξει. Ωραία. Για τα παιδιά, αναμένουμε την έγκριση του EMA μετά την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και ανάλογα με το τι θα έχουμε, που αναμένουμε ότι θα δώσει το πράσινο φως, θα δούμε και επιχειρησιακά να το προσαρμόσουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Για τους ηλικιωμένους έχουμε ανοίξει και την τρίτη αναμνηστική δόση με Pfizer. Και εμβολιασμό κατοίκων. Κατοίκων. Ναι. Όποιος είναι, ισχύει ο εμβολιασμός, έχουν ήδη μπει στους κατοίκους εμβολιασμούς 15.000, έχουμε 13.500, δεν υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση εδώ. Και μπορεί να γίνει και αναμνηστική δόση από τη στιγμή που ο γιατρός δηλώσει τον πολίτη ως. Με τα κριτήρια τα συγκεκριμένα, ότι δεν μπορεί να μεταβεί στο εμβολιαστικό κέντρο για να γίνει κατοίκον εμβολιασμός. Και να πω σε αυτό ότι είναι πάρα πολλές οι κινητές μονάδες οι οποίες βγαίνουν σε καθημερινή βάση στα σπίτια, σε πλατείες, σε εκκλησίες, γιατί πολλά δεν παίρνουν
και την γενική δημοσιότητα και τη γενική ενημέρωση, γιατί είναι πιο τοπικές δράσεις σε ένα χωριό, σε μια πλατεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιχειρεί με 300-350 κινητές μονάδες σε καθημερινή βάση, έτσι, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Γιατί αλλάξατε την ενημέρωσή μας σε ό,τι αφορά στο ποσοστό ανάλογα με το εμβόλιο που δώσατε πλέον, δίνετε πλέον τα ποσοστά. Ανάλογα με την ηλικία, τι ποσοστό έχει εμβολιαστεί, τι ποσοστό έχει νοσήσει με συγκεκριμένο εμβόλιο. Την καταγραφή που αλλάξατε, τον τρόπο καταγραφής δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, έχετε τις ηλικίες 18 ωστόσο, 40-59 παραδείγματος χάρη, και έχετε δώσει τα εμβόλια και το ποσοστό που κάνανε αυτά τα εμβόλια, τι ποσοστό από αυτούς έχουν νοσήσει. Υπάρχει κάποιος σκοπός γι' αυτό, επειδή πλέον η αναμνηστική δόση γίνεται με όποιο εμβόλιο θέλουμε, δηλαδή. Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η αναμνηστική δόση σχεδόν με όλα τα εμβόλια είναι παρόμοια. Γιατί έχουμε και αλλαγές στις δόσεις, η αναμνηστική δόση είναι παρόμοια. Είναι διαφορετικός τρόπος αποτύπωσης που δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι. Δεν αλλάζει κάτι ριζικά. Εγώ συγκρατώ, είναι είδηση. Ο τρόπος που το διατύπωσε ο κ. Θεμιστοκλέος για μένα είναι είδηση. Ο στόχος για όλους μας είναι να μην πάμε σε lockdown. Το να προφητεύουμε ότι αποκλείεται να γίνει είναι μια άλλη ιστορία και μάλλον δεν μπορεί κανείς να κάνει τον προφήτη αυτή τη χρονιά και σε αυτή. Καταβάλλεται όμως κάθε προσπάθεια να μην πάμε σε lockdown. Έτσι, και ο μόνος τρόπος για να το αποφύγουμε αυτό είναι ο εμβολιασμός. Δηλαδή, βλέπουν και χώρες που πιέζεται το σύστημα υγείας, και να ξαναπούμε λίγο το παράδειγμα της Πορτογαλίας, είναι οι χώρες που έχουν παρόμοια ποσοστά με εμάς. Το γιατί έχουν παρόμοια ποσοστά με εμάς, υπάρχει μια αυξημένη δυσκολία, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Δηλαδή, ορισμένες φορές ακούω γιατί δεν τους έχετε πείσει. Γιατί τις ίδιες δυσκολίες που έχουμε εμείς, και είτε με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχουν και δυτικές χώρες. Γιατί έχουμε ακριβώς περίπου τα ίδια ποσοστά με Γερμανία και Αυστρία. Δεν είμαστε μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν νοσούν και όσοι έχουν εμβολιαστεί, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ελαφρά κτλ., δεν ξέρω πότε θα έχουμε επιτέλους αυτή την ανοσία. Να της γίνει ενδημική νόσος που λέμε. Την ανοσία της αγέλης και να φύγουμε από αυτή την ιστορία. Σίγουρα τη χρονιά αυτή θα την περάσουμε με τον κορονοϊό. Έτσι, από την επόμενη χρονιά πιστεύουμε ότι θα. Και ο στόχος είναι να εξελιχθεί ως μια βαριά γρίπη. Είναι θετικό αυτό, έτσι, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, έστω και με την πολύ μεγάλη πίεση που έχουμε στο σύστημα υγείας, έχουμε καταφέρει να είναι ανοιχτή, έτσι. Να είναι ανοιχτή και η κοινωνική και η οικονομική δραστηριότητα. Γιατί κλείνοντας, επηρεάζεις πάρα πολλούς και επηρεάζεις και στο τέλος την υγεία των πολιτών, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.